Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριε κύριε Ευστάθιε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών, κύριε κύριε Χρυσόστομε. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Τεγέας, κύριε Θεόκλητε. Εντιμολογιότατε κύριε Αθανάσια Μαρτίνε. Σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί μου. Σήμερα για το χωριό μας είναι μια ξεχωριστή και μεγάλη μέρα, η οποία και σηματοδοτεί την περαιτέρω πορεία του στον χρόνο και την ιστορία. Σήμερα εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Λουκά, το οποίο για 100 περίπου χρόνια φιλοξένησε χιλιάδες παιδιών, τα οποία έμαθαν γράμματα και του Θεού τα πράγματα από σοφούς και καταξιωμένους δασκάλους, οι οποίοι κάτω από δύσκολες συνθήκες αγωνίστηκαν θυσιαστικά για να μεταδώσουν ήθος και γνώση στα παιδιά του Λουκά. Σε αυτό το σχολείο, οι γονείς μας, οι παππούδες μας και γενικότερα οι προγονείς μας έμαθαν γράμματα, έπαιξαν, γέλασαν, έζησαν όμορφες στιγμές και προπάντων άφησαν το δικό τους προσωπικό και ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του σχολείου, αλλά και ολόκληρου του χωριού μας. Οι παιδικές φωνούλες τους, που είναι σαν να τις ακούμε αυτήν εδώ τη στιγμή, ξυπνούν αναμνήσεις μιας εποχής διαφορετικής. Εκεί όπου η πίστη στο Θεό, οι αξίες και η ανθρώπινη αλληλεγγύη κατήχαν τον προεξάρχοντα ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Σήμερα που βρισκόμαστε όλοι και όλες εδώ, διακατεχόμαστε από συναισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης και ευφροσύνης για το ανακαινισμένο μας σχολείο, το κόσμημα του Λουκά και το στολίδι του τόπου μας. Η συγκίνησή μας είναι μεγάλη και η χαρά μας απερίγραπτη. Με την ευχή σας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριε Ευστάθιε, προσκαλούμε στο βήμα τον συγχωριανό μας Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Χρυσόστομο, να μας μιλήσει σχετικώς. Σεβασμιότατε και Παναγιώτατε Μητροπολίτα Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριε Ευστάθιε, ετιμολογιότατε μεγάλε ευεργέτη μας, ευεργέτη της Ελλάδος, κύριε Αθανάσια Μαρτίνε, ετιμότατοι άρχοντες κατά την προσήκουσα σειράν και τάξην, Άγιοι Πατέρες, Θεοφιλέστατε, Άγιε Αδελφέ και λοιποί άπαντες, όσοι είστε απόψε εδώ, Λουκαΐτες και μη, θα αρχίσω με δύο στίχους που είπαμε όταν φύγαμε από το Δημοτικό Σχολείο πριν πολλά πολλά χρόνια, κοντά στα 55 χρόνια. Ένα τραγούδι που είπαμε φεύγοντας έλεγε «Δω τα μάτια της ψυχής μου ανοιχτήκανε στο φως». Και ένιωσα πως είμαι μόλους, πάντα φίλος και αδελφός. Με βαθιά συγκίνηση, σεβασμιότατε, στεκόμαστε στο χώρο αυτό, στο χώρο τον Άγιο για μας, που για 100 περίπου χρόνια είδαν το φως της γνώσεως και έμαθαν του Θεού τα πράγματα και τα άλλα γράμματα, όχι απλώς εκατοντάδες, αλλά χιλιάδες παιδιών, αφού όταν ο ομιλών ήταν μαθητής. Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο το 1970. Ήμασταν πάνω από 250 παιδιά σε αυτό το σχολείο. Αυτό το σχολείο το έκτισαν από το 1930 έως το 1932 με το αίμα τους. Οι Λουκαΐτες που έφαγαν σε ξένους τόπους το πικρό της ξενιτιάς ψωμί, προκειμένου να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και να παντρέψουν τις πάμπτωχες αδελφές τους. Αυτό το κτίριο το πύργωσε ο ιδρώτας τους και κάποιοι από αυτούς άφησαν εκεί στην ξενιτιά το αίμα τους, στα χώματα της μακρινής Αμερικής, δουλεύοντας σκληρά στις γραμμές των τρένων και στα φρικτά ορυχεία, όπως ο προπάπους του ανθρώπου που έχετε και στα γραφεία σας, κύριε Μαρτίνο, του Γιώργου του Αλεξόπουλου. Κύριος ο Θεός να τους αναπαύει εν τη αγύρω αυτού μακαριότητη, όπως και όλους τους Έλληνες που με τη θυσία τους στα ξένα μεγάλωσαν την Ελλάδα.
Ας αναπάβει ο Κύριος και αυτούς που έδωσαν το οικόπεδο, τους αηδήμους και αημνίστους αδελφούς Σταθοπούλους, τον Νικόλαο και Σωτήριο τους δικηγόρους και τον Γεώργιο τον ιατρό. Εδώ αυτό το μοσαϊκό έγινε τρίβοντας με τα χέρια τους από τις φτωχές γυναίκες του Λουκά. Μου έλεγε η γιαγιά μου, πήραμε σαν δώρο από μια πλάκα που έγραφε πάνω το όνομά μας. Αυτό πήραν όταν έτριβαν με τα χέρια τους το μοσαϊκό τότε, γιατί δεν υπήρχαν μηχανές. Έφτιαξαν από ένα τραπέζι γιατί δεν είχαν και άφησαν την ευχή στα παιδιά τους. Αυτή η πλάκα, τι συγκινητικό, σεβασμιότατε, να καλύψει τον τάφο τους. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν πλάκες που έγραφαν «Αταλάντη», «Νικολέτα», «Ασημίνα» πάνω στους τάφους αυτών των γυναικών. Τα πρώτα παιδιά που φύτησαν εδώ δεν είχαν ούτε να φάνε, ούτε να ντυθούν. Εδώ υπάρχει μια φωτογραφία μπαίνοντας που θα δείτε τους μαθητάς εκείνους. Ποιος τους απαθανάτησε αλήθεια για να μας αφήσει αυτή την παρακαταθήκη. Ξυπόλυτα παιδιά, ρακένδυτα, δεν είχαν ούτε τα απαραίτητα και όμως συγκεντρώνονταν εδώ στη γραμμή για να κάνουν κάθε μέρα έπαρση και υποστολή της σημαίας. Αυτά τα ρακένδυτα παιδιά διδάσκονταν τα ελληνικά γράμματα, τη γλώσσα την Άγια των Πατέρων μας, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, και είχαν μπροστά τους πρότυπα που δεν έχουν τα παιδιά μας σήμερα, τους ήρωας και μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Θα δείτε μέσα σε μια αίθουσα που έχει διαμορφωθεί ως σχολική αίθουσα. Είναι οι εικόνες των ηρώων όπως ήταν τότε. Ήλθε και ο δικός μας ο καιρός. Πριν από 60 και πλέον χρόνια, μικρά παιδιά μας έφεραν εδώ οι γονείς μας και μας παρέδωσαν στους δασκάλους. Να τους σέβεστε, να τους αγαπάτε και να ακούτε ό,τι σας λένε. Πώς άλλαξαν αλήθεια τα χρόνια. Τα άθεα γράμματα, ως έλεγε ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός, κατέκτησαν τα σχολεία και οι εικόνες των ηρώων δεν έχουν τις περισσότερες φορές θέση. Όμως το χειρότερο είναι ότι ρήμαξαν τα χωριά μας, έκλεισαν τα σχολιά μας. Σε πολλά χωριά με σπασμένα τζάμια εγκαταλελειμμένα, έτοιμα να πέσουν. Το δημογραφικό, το οξύτερο πρόβλημα της Ελλάδος, που το πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε ακριβά. Έτσι συνέβη και με αυτό το σχολείο. Οι αίθουσές του που δεν χωρούσαν κάποτε σε αυτές οι μαθητές έμειναν άδειες και έρημες. Τα θρανία και τα έπιπλα σκευρώσανε. Η οροφή άρχισε να καταστρέφεται. Η φθορά απειλητική ακούμπησε το εγκαταλελειμμένο κουφάρι. Το προάβλιο ερημώθηκε. Οι τριανταφυλιές ξεράθηκαν. Στο θέαμα ράγιζαν οι καρδιές μας και τα μάτια μας από τον πόνο βούρκωναν στο θέαμα που μας πλήγωνε. Και ό του θαύματος, η σβησμένη πνοή του ναού αυτού της γνώσεως άρχισε να ζωντανεύει. Κύριος ο Θεός ήκουσε τις φωνής της δεήσεώς μας και μέσω των ειδικών του ανθρώπων, των οργάνων της χαριτός του, τούτο το γερασμένο κτίριο, αυτός ο ναός του πνεύματος και της σοφίας, πήρε και πάλι ζωή και ειδού ενώπιόν μας ίσταται ως κόσμημα όχι μόνο του χωριού μας αλλά και της περιοχής. Χρεωστικός και ευγνωμόνος εκφράζω εξ ονόματος όλων των Λουκαϊτών τις ευχαριστίες προς εμάς αγαπητέ μου και πανφύλτατε μεγάλε ευεργέτη του χωριού μας και της Ελλάδος, κύριε Αθανάσιε Μαρτίνε, μετά της οικογένειάς σας. Η ιστορία της Ελλάδος, εκκλησιαστική και γενικότερη, δεν θα καταγράψει, αλλά κατέγραψε ήδη το όνομά σας και τα έργα σας χρυσαίης γράμμαση. Γιατί η αγάπη σας είναι μεγάλη για την ερατινή πατρίδα μας, που σε κάθε της γωνιά έχει ομορφιά και χάρη, το ταπεινότερο δεντρί, το πιο φτωχό χορτάρι. Είστε αρκάς, όργανον της αγάπης του Θεού
για την πληγωμένη πατρίδα μας. Είσαστε ο ευεργέτης αυτής της πατρίδος, ακολουθώντας τα ίχνη των μεγάλων ευεργετών, με μια καρδιά γεμάτη Χριστό και Ελλάδα, ξεχυλισμένη από αγάπη. Κάνατε τους σκόπους σας και την ακίνητη εργασία σας πηγή ζωής και χαράς. Τα είπε ο Άγιος Πάρτης προηγουμένως για τους πονεμένους, τους εμπεριστάτους, τους αρρώστους, τους εν ποικίλες ανάγκες ευρισκομένους. Κάνατε τον ιδρώτα του προσώπου σας ποτάμι ευεργεσίας για τα ιστορικά μνημεία της πατρίδος μας. Αποτελείτε πρότυπο και παράδειγμα για τους επιγενωμένους και ηλίθοι και κράξονται για τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες σας. Όμως εμείς, εν ευγνωμοσύνη πολύ και αφάτο συγκινήσει, απευθυνόμεθα προς το τίμιον και σεπτόν πρόσωπόν σας και εκφράζομαι τις ευγνώμονες θερμές ευχαριστίες μας και τα μύχια της καρδιάς μας αισθήματα για τη μεγάλη ευεργεσία, ώστε αυτό το σχολείο να ανακαινιστεί και να αναδειχθεί ένα πολύτιμο πνευματικό κέντρο και ένα μουσείο για το χωριό μας. Ήρθα στο γραφείο σας κάποια μέρα, έχοντας τη σιγουριά, όχι την ελπίδα, ότι θα μου πείτε ναι, και έθεσα το αίτημα, μα ήταν σαν να το ξέρατε από χθες και προχθές. «Θα το κάνουμε το σχολείο στο χωριό σας», μου είπατε. Εκείνη την ώρα ήθελα και το χέρι να σας φιλήσω και ευχαριστώ να σας πω, αλλά προσπάθησα να εκφράσω όσο το δυνατόν με καλύτερο τρόπο την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μου. «Δόησι, Κύριος, κατά την αγαπώσαν καρδίαν σου, ευσεβέστατε αδελφέ μας Αθανάσιε, και πάσαν την βουλήν σου με αγαθότητα να πληρώσει». Χάριτας χρεωστούμε και στον πρόεδρο του Συλλόγου των Εναμερκήλου Καϊτών και στα μέλη του Συλλόγου και σε όλους, διότι το κτίριο αυτό ήταν ιδιοκτησία τους. Έτσι λοιπόν, με εισήγησή μας την οποία υιοθέτησαν, πέρασε μετά από και την έγκριση του Μακαριστού Αλεξάνδρου, του Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινουρίας, στην ιδιοκτησία και δικαιοδοσία του νομικού προσώπου του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, της ενορίας μας δηλαδή, ώστε πλέον εδώ να θεραπεύεται μετά από την Θεία Λειτουργία και η άλλη λειτουργία, η πνευματική, η πολιτιστική κλπ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως θα ήθελα να εν ευγνωμοσύνη πολύ να αναφερθώ στον Μακαριστό Μητροπολίτη Αλέξανδρο Σεβασμιότατε και να ευχηθούμε, γιατί υιοθέτησε αμέσως αυτή την πρότασή μας, να τον αναπαύει ο Κύριος εν χώρα δικαίων και μακάρων. Τον πατέρα Ιωάννη Βίλο τον ευχαριστούμε με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Όμως, Σεβασμιότατε, όπως είπα και μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός μας ηλέησε να προείστασε αυτής της ακολουθίας εσείς. Το θεωρώ μεγάλη ευλογία. Το θεωρώ μεγάλη δωρεά για το χωριό μας. Θα μείνουν τα ίχνη σας εδώ και το όνομά σας ανεξίτηλα. Και η ευλογία σας, οι πατρικοί σας λόγοι και οι ευχές, τα ωραία λόγια της αγάπης σας που είπατε στην Εκκλησία, θα μας συνοδεύουν και μας και τους επιγενωμένους. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Αγαπητέ μου κύριε Μαρτίνε, σας ευχαριστώ και για την πρόθεσή σας να ανακαινήσετε και την Κόκκινη Εκκλησιά, ένα μνημείο του 10ου αιώνα του χωριού μας, στο οποίο κάθε χρόνο, και πιστεύω και με την ευλογία σας και φέτος, Σεβασμιότατε, πηγαίνουμε, είναι ερήπια, πηγαίναμε με τον Μακαριστό Αλέξανδρο και κάναμε έναν εσπερινό, κάποια μέρα πρώτης Παναγίας για μια παράκληση ίσως μπορέσουμε να πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ και γι' αυτό και εύχομαι σύντομα να δώσει ο Θεός να αποκατασταθεί και να είστε κι εσείς, Σεβασμιότατε και Παναγιώτατε, γεροντά μας. Αγαπητοί μου, εμείς μεγαλώσαμε.
Δεν γνωρίζουμε πόσος είναι ο χρόνος μας επί της γης. Παραδίδουμε ό,τι κάναμε στους νεοτέρους, με την ολόθυμη ευχή να συνεχίσουν με αγάπη μεταξύ τους, με ενότητα που είναι απαραίτητη για την πρόοδο του τόπου και Ομόνια, με ζήλο ψυχής και αγάπη για την ερατινή γενέτειρά μας στο χωριό Λουκά, να εργάζονται ώστε και η ιστορία να διατηρείται και η παράδοση να σώζεται και ο τόπος να προκόπτει και η γη μας να μην ερημώσει. Κύριε Μαρτίνε, σας ευχαριστούμε και για τους συνεργάτες σας. Τους καλούς σας συνεργάτες που με αγάπη περιέβαλαν αυτό το έργο και το έφεραν εις πέρας. Πιστεύω και εσείς χαίρεστε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Ζαμπαθά με τα χορευτικά εδώ της η χωριανή μας, που θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν με τα ηχητικά, τα παιδιά του Συλλόγου του Πολιτιστικού που νύχτα μέρα πάλευαν εδώ και προηγουμένως, σεβασμιότατε, άρχισαν να ανησυχούν για τη βροχή. Θα τελειώσω με τον ακροτελεύτιο λόγο, πιστεύω, εκφράζοντας όλους σας. Λουκά μου, όταν τα χρόνια μου μου φεύγουν και περνάνε, σ' αποζητώ σαν ήρεμο και απάνεμο λιμάνι. Τώρα θα μου επιτρέψετε εξ ονόματος όλων, σεβασμιότατε, να δώσω στον κύριο Μαρτίνο, τι άλλο, μια εικόνα του Αγίου μας, του Προστάτου μας, του Ιερού Χρυσοστόμου. Με πολύ αγάπη, η οποία γράφει από κάτω. Το ευλαβεστάτο Αθανασίο Μαρτίνο, μεγάλο της Εκκλησίας και της Πατρίδος ημών Ευεργέτη, οικόμη Λουκά, το χωριό Λουκά δηλαδή, Τρυπόλεως, ευγνωμόνος ανατίθηση, 23 Εβδόμου 2024. Αυτός είναι ο Άγιος μας, ο προστάτης μας, η χαρά του χωριού μας. Και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας, ο κύριος Μυρνιώτης, ένα ευεργετήριον γράμμα θα μου επιτρέψει να το διαβάσω εγώ και να το επιδώσει ο αγαπητός μας Κώστας. Ευεργετήριον γράμμα, η απανταχού Λουκαΐτε, τιμή σε βουλόμενη των εντιμολογιότατων και ευλαβέστατων μέγαν ευεργέτην της Εκκλησίας και της Πατρίδος ημών, κύριον Αθανάσιον Μαρτίνων, δια την εκβάθρον ανακαίνισιν του Δημοτικού Σχολείου Μουσείου Λουκά Τρυπόλεως, απονέμουσιν αυτό το παρόν ευεργετήριον γράμμα, εις ένδειξιν τιμής και ευγνωμοσύνης και εις πίστοσιν της θιάφτης ευεργεσίας. Εγένετο ότι 23 Ιουλίου Σωτηρίου έτους δισχυλιοστού 24ου, δια τους απανταχού Λουκαΐτας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητος, Κωνσταντίνος Μυρνιώτης. Τώρα παρακαλούμε με ευγνώμονες ευχαριστίες τον μεγάλο ευεργέτη μας κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο να χαιρετήσει την ωραία αυτή εκδήλωση και τελετή, την οποία κυριολεκτικά οφείλουμε εις αυτόν. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σπάρτης και Μονεμβασίας κύριε Ευστάθιε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πατρών κύριε Χρυσόστομε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Τεγέας κύριε Θεόκλητε, Σεβαστοί Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, Στρατηγέ, Δημοτικοί Άρχοντες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και φίλοι Λουκαΐτες. Δεν έχω έρθει στο Λουκά, είναι η πρώτη επίσκεψη, παρόλο που η παρέκκληση από το δημόσιο δρόμο της Τρυπόλεως είναι πολύ μικρή και πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο χωριό, αμφιθεατρικά χτισμένο, όπου βέβαια διακρίνονται δύο κτίρια. Το ένα είναι η εκκλησία, η οποία πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Είναι εξαιρετικά προσεγμένη στη λεπτομέρεια με πολύ ωραία γεωγραφία. Και δεύτερον, αυτό το κτίριο,
πολύ αρχιτεκτονικά, το είχα δει μόνο από φωτογραφίες, ένα νεοκλασικό κτίριο ωραίο που ήταν το χωριό που μας είπε και το δημοτικό σχολείο, όπως μας είπε και ο Σεβασμιότατος, είχε γίνει με δωρεές των Λουκαϊτών πρώτου Δευτέρου Πολέμου. Και πραγματικά εντυπωσιάζομαι από την αρχιτεκτονική αυτού του κτιρίου και είναι ένα πνευματικό κέντρο, ένα μικρό μουσείο που θα διατηρεί τις μνήμες για τις παλιές γενιές των Λουκαϊτών, όπου φίτησαν και μάλλον μαθήτευσαν πολλά νέα παιδιά που γίνανε άξιοι επιστήμονες και άξιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Θα πρέπει βέβαια να πω ότι το κίνητρο ήταν η εκτίμηση και η συμπάθεια που έχω στον πατριώτη μας εδώ, τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Πατρών, και πραγματικά καμιά φορά θες να βοηθάς και τους φίλους σου και είναι ένας λόγος των διαφόρων ευεργεσιών. Επίσης να πω πόσο με ευχαριστεί η παρουσία εδώ του Μητροπολίτη Σπάρτης και Μονεβασίας κ. Ευστάθιου, που μας τιμάει με την παρουσία του και κάθε φορά που τον συναντώ αγαλιάζει ψυχή μου, το λέω με υπερβολή. Και του ευχόμεθα ασφαλώς πολλά ακόμα χρόνια να επιμένει τη Μητρόπολη του και να εγκαινιάσουμε μαζί και πολλά άλλα έργα. Ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Ευλαβώς, παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο και Παναγιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριο Ευστάθιο, να τελέσει τον αγιασμό των εγγενείων και να μας ευλογήσει με την πατρική του αγάπη, απευθύνοντάς μας με τον γλυκύτατο λόγο τις θερμές πατρικές ευχές του. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αημεθυμών, κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ή του στόματος σου κάθα περπινισσός εκλάμψασα χάρις, την οικουμένη φώτισε, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθεντο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά σεις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών, αίτησεν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος
ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Ναι, δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσχομεν. Έλεος και αλήθεια συνείδησα δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσε διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσταστε. Υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας και έρην και μάχας νομικάς περίστατο, η σύγγαραν ωφελής και μάταιη, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων, προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας. Ή να μη όσιν Αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μωρανθεί, εν τίνι αληστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη, ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις, κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων, και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι, εις πολλά έτη δέσποτα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσταθίου, εις πολλά έτη δέσποτα, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν Χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον.
Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου. Κλείνον Κύριε. Κλείνομεν. Κλείνον Κύριε το ουσού. Εν Ιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίνος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπτιστήνε του αγιασμού σου δια της του είδας τούτου μεταλείψεώς τε κερατισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν και σώματος. Συγχαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στο ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστη σε ψευέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστη σε ψευέση κατέναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστης ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, η να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, α εν το όνοματί σου εγγενιάζομεν σήμερον, η να ταύτα ταχύ και αισίως αγάγομεν εις πέρας, φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα,
εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο. Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν και αγιάσας τα ύδατα, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ενσωμάτων και θυσίες του Τιμίων Ρότς, προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, Αναγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, Αναγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, του Προστάτου της Ενωρίας Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, εις την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κάνω υπακοή για να μην κάνω ανυπακοή. Την υπακοή την κάνω στον Σεβασμιότατον Μητροπολίτη Πατρών, που είναι οστόν εκ των οστών σας και σάρξ εκ της αργός σας και παμφίλτατος αδελφός εν Χριστώ. Και πρέπει να τελειώσω, είπε, με έναν έστω σύντομο λόγο ή με μια προσγόνηση. Δύο λόγια μόνο θα σας πω. Ρώτησε κάποιος στη Μυγδαλιά και ήταν περίοδος όχι ανοίξιος. Για μίλησέ μου για τον Θεό, και η Μυγδαλιά αμέσως άνθησε. Αυτός ήταν ο Θεός για εκείνη. Αγαπητοί μου, το ρήμα αγαπώ αρχίζει από το άλφα και τελειώνει στο μέγα στη γραφή του. Και είναι σαν να μας λέει, οι πράξεις μας, τα λόγια μας, ακόμη και οι σκέψεις μας πρέπει να είναι ζυμωμένες με την αγάπη. Τα λέγω αυτά διότι σας βλέπω όλους μαζί αυτή τη στιγμή. Αν μπορούσατε να είσαστε σε αυτή τη θέση, θα κρατούσατε με πολύ δυσκολία τη συγκίνησή σας. Κεφάλια, σώματα, άνθρωποι, κληρικοί όλων των βαθμών, λαϊκοί, επίσημοι, ο μεγάλος ευεργέτης μας. Όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι και δείχνει αυτό την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Είναι λόγος αγιογραφικά θεμελιωμένος και αγιοπατερικά ερμηνευμένος, ότι όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί έρχεται σαν καρπός η ενότητα των ανθρώπων. Και όπου υπάρχει ενωμένος λαός, ανάμεσά τους είναι ο Θεός. Αυτό εύχομαι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου σε όλους σας, στον καθέναν χωριστά, στο χωριό σας το ευλογημένο και αγιασμένο, αλλά και σε όλη τη χώρα μας, να είμαστε ενωμένοι για να αποδεικνύουμε την παρουσία του Θεού, διότι η ισχύς εν τη ενώση. Όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας. Και μια ανυπακοή. Επέμενα και παραεπέμενα τον αγιασμό να τον κάνει ο Άγιος Πατρών. Αυτός έπρεπε να τον κάνει, είναι πατρίδα του, θα έχει την ωραία ανάμνηση ο ίδιος και θα έχετε κι εσείς όλοι την ανάμνηση αυτής της στιγμής. Αλλά εκείνος μου είπε, σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Έχω μια έκπληξη να σας κάνω και δεν μπορώ να την χαλάσω ή να την αλλάξω. Τώρα ποια είναι αυτή η έκπληξη, θα την πει ο ίδιος ή θα την δείξει ο ίδιος. Εύχομαι όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας. Να ευλογεί και να αγιάζει τη ζωή σας ο Θεός. Και πάντα τέτοια να έχουμε.
Θέλω για την ωραία ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Λουκά και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να ευχαριστήσω το συνεργάτη μου μηχανικό, κύριο Δημήτρη Φαναρτζή, που έδειξε πολύ μεγάλη επιμέλεια, έκανε συνεχή προσοχής εδώ στην Αρκαλία, όπως και άλλα έργα που δημιουργείται. Επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και την τεχνική εταιρεία 4Element της Τρυπόλεως. Ο Σεβασμιότατος είπε κάτι προηγουμένως και πρέπει να απαντήσω. Όντως, με παρακαλούσε να κάνω τον αγιασμό, αλλά εγώ είχα ένα λόγο και όπως του είπα θέλω να τον τελέσει εκείνος. Πρώτον για το σεβασμό το μεγάλο στο πρόσωπό του και για την ευγνωμοσύνη όλων μας που ήρθε απόψε στο χωριό μας, έχει ξεκινήσει από τα Άγρια Μεσάνυχτα να πάει στη Νεάπολη, να κάνει ακολουθίες, να κάνει άλλες εκδηλώσεις και να έρθει μετά εδώ στο Λουκά και θα το κρατήσουμε και λίγο ακόμα. Πιστεύω δεν κουράζεται, το ξεκουράζει η αγάπη μας. Τώρα λοιπόν θα αποκαλύψω με δύο πλάκες. Η μία πλάκα είναι εκείνη που αναγράφει ότι ο κύριος Μαρτίνος ανεκαίνισε αυτό το κτίριο και η άλλη πλάκα είναι εκείνη που αναγράφει ότι το κτίριο αυτό το ανακαινιστέν το υγείασεν ο κλινός αρχιερεύς Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος. Εμένα με ξέρετε όλοι εδώ. Εμείς είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή. Ο Άγιος Σπάρτης που ήρθε απόψε εδώ θεώρησα καλό ότι πρέπει να τιμηθεί και να τιμηθεί με την αναγραφή του ονόματός του σε αυτό το κτίριο, γιατί το αξίζει. Μας αγίωσε, μας είπε τόσο ωραία πράγματα, τον ευχαριστούμε ευγνωμόνως και τον παρακαλούμε να εύχεται και να δέεται για μας. Σεβασμιότατε, αποκαλύψτε την πλάκα της δωρεάς του κυρίου Μαρτίνου. Η οποία γράφει «Ανεγεννήσει εκ βάθρων και εις σκάλος ήχθη η ευγενή και μεγάλη χορηγία του ευλαβεστάτου μεγάλου ευεργέτου της Εκκλησίας και της πατρίδος ημών Αθανασίου Μαρτίνου και της ερητήμου και ευσεβού συζύγου αυτού Μαρίνης. Ενέτεση 2022-2023. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαρτίνε από τα βάθη της ψυχής μου». Και τώρα παρακαλώ η πλάκα αυτή, επειδή ίσως δεν βλέπετε από κάτω, το κτίριον τούτο ανακαινιστέν υγειάστη υπό του κλινού ιεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης, κυρίου ημών κυρίου Ευσταθίου, τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας, 23 Ιουλίου 2024. Σεβασμιότατε, ευγνωμόνως σας ευχαριστώ. Και πίσω, ελάτε, ελάτε και πίσω. Εδώ αρχίζουμε από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου. Εδώ είναι οι βαλίτες του υποπαίδου. Σταθρόπουλος, ναι. Εδώ είναι τα παιδιά της κατοχής. Μου λέτε. Από την άλλη μεριά είναι μια ιστορική φωτογραφία
Είναι περίπου 100 Λουκαΐτες που ξενιτεύτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι στη Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία και αυτός είμαι εγώ. Εδώ είναι διευθυντές του σχολείου. Ο πρώτος διευθυντής του σχολείου είναι το ιερέας, ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος, ο Αθανάσιος Δήλος, Παναγιώτης Καρουγκίου και Γιώργος Κουλιούχας. Να πάμε πρώτα.